Και πρώτα ας δούμε το θέμα της γλώσσης που λέγει «Μακάριος ανήρ, ευτυχισμένος ο άνθρωπος που δεν ολίσθησε, δεν γλίστρησε με το στόμα του». Εννοείται με τα λόγια του. Είναι, ξέρετε, τα λόγια είναι πιο γλιστερά από το πιο γλιστερό σαπούνι. Είδατε πώς μας φεύγει πολλές φορές τον νηπτήρα το σαπούνι. Έτσι φεύγουν τα λόγια. Είναι πολύ ολίστερα. Και λέμε, μα πώς μου φύγαν τα λόγια αυτά. Σου φύγαν. Γιατί δεν είχες καλό φράκτη στο στόμα. Και όπως είναι αυτά ολίστερα, γλιστερά και φεύγουν. Βέβαια, εκ των υστέρων αισθάνεσαι πολύ άσχημα. Και λέει το δεύτερο νημιστήχιο, και δεν λυπάσαι πλέον για τα λόγια που είπες. Α, ή λυπάσαι αν σου φύγαν τα λόγια που είπες. Βέβαια, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ολισθήσει στη γλώσσα. Δεν ξέρω αν έπρεπε, εννοείται ακούσια, έστω ακούσια. Αν έπρεπε τώρα να σας πω, να σηκώσει το χέρι του κάποιος και να μας βεβαιώσει ότι ποτέ δεν εγλίστρησε η γλώσσα του. Εγώ το χέρι μου δεν θα το σήκωνα. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος στην επιστολή του: «Πολλά πτέωμεν άπαντες». Φταίμε πολλά, λέγει, όλοι. Όταν λέγει άπαντες, εννοεί αυτό που λέγει άπαντες. Και όπως λέγει το ίδιο το βιβλίο της Σοφίας Σειρά, είναι στο 19ο κεφάλαιο: «Έστιν ολισθένων και ουκ από ψυχής, και τις ουχημάρτησεν εν τη γλώσσα αυτού». Υπάρχει εκείνος που γλιστράει όχι από ψυχής, δηλαδή δεν το λογάριασε, όχι δηλαδή με την καρδιά του, όχι γιατί θα είχε κάποιο κίνητρο μοχθηρό μέσα του, από μια επιπολαιότητα, ουκ από ψυχής. Και ποιος δεν είναι εκείνος που αμάρτησε στη γλώσσα του. Αφού λοιπόν η Γραφή αυτό βεβαιώνει, πράγματι όντως πτέωμεν άπαντες, πολλά πτέωμεν άπαντες. Και εν τούτης ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος δεν διστάζει να βάλει και κάτι. Δεν είναι αντιφατικό, αλλά δείχνει ποιος πρέπει να είναι ο στόχος μας. «Ήτις εν λόγω ου πταίει, ούτως τέλει ο σανίρ». Εκείνος που δεν πταίει, δηλαδή δεν γλιστράει, δεν πέφτει σε λόγια, αυτός είναι τελείως άνθρωπος. Αυτό βέβαια είναι ο στόχος, είπαμε. Και αυτό πρέπει να βλέπουμε. Ατελείς είμεθα όλοι, αλλά πρέπει να βλέπουμε προς εκείνη την κατεύθυνση. Γιατί μόνο όταν βάζουμε στόχους στη ζωή μας, δηλαδή πνευματικούς στόχους, έχουμε πρότυπα, μπορούμε να ξεκινάμε. Ο Χριστός, όπως τα γνωρίζετε, με την ανθρωπίνη του, εννοεί τη φύση, είναι ένα πρότυπο. Ημίν, λέει ο Απόστολος Πέτρος, υπολυμάνων υπογραμμών. Υπογραμμός θα πει πρότυπον, μοντέλο. Και πρέπει όλοι να φτάσουμε εκεί. Στο μέτρο της ηλικίας του αναστήματος του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μέτρον ηλικίας θα πει, είναι το μέτρο της ηθικής, πνευματικής τελειότητος του Χριστού. Ποιος έφτασε τον Ιησού Χριστόν. Και όμως είναι το μοντέλο που πρέπει να φτάσουμε εκεί ή να τίνουμε. Αυτό θέλει να πει τώρα ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ότι εκείνος που δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι τέλειος. Γιατί θα λέγαμε, αν κανείς προσέξει τη γλώσσα του, βεβαίως δεν θα μιλήσουμε απόψε για το θέμα της γλώσσης και τα αμαρτήματά της, απλώς εγγίζουμε κάποια θέματα, δεν εξαντλούμε κανένα θέμα. Αυτό είναι το βιβλίο της Σοφίας Σειράχ, όπως και το βιβλίο των Παροιμιών και της Σοφίας Σολομώντος, που περνάμε σε όλα τα θέματα, τα εγγίζουμε, τα βλέπουμε, δεν τα εξαντλούμε. Ύστερα αυτά τα ίδια βιβλία επανέρχονται στα ίδια θέματα με κάποια άλλη πλευρά. Έτσι, αν κανείς προσέχει στη γλώσσα του, αγαπητοί μου, τότε και το ψέμα θα αποφύγει, και την κατηγορία και τη συκοφαντία και την βλασφημία και τη λιδωρία. Η λιδωρία είναι η βρισιά, βαριά βρισιά, είτε αποτείνεται εις τον Θεό είτε αποτείνεται εις ανθρώπους. Τέλος πάντων, όποια άλλη αμαρτία μπορεί να προέρχεται από τη γλώσσα, όλα αυτά μπορούν να περιοριστούν αν κανείς βάλει σκοπό
φρουρών μπροστά στο στόμα του, στη γλώσσα του. Θου Κύριε φυλακήν το στόμα μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Είδατε, θου Κύριε φυλακήν, φυλακήν είναι ο φύλακας, φύλαγμα, σκοπός. Γιατί δεν ξέρω, ζητούμε δηλαδή τη βοήθεια του Θεού για να μπορούμε να βάλουμε αυτήν τη σκοπιά στο στόμα μας για να φυλαχτούμε. Γι' αυτό πολλές φορές, αν πρέπει να σιωπήσουμε, αν πρέπει, γιατί κάποτε δεν πρέπει να σιωπήσουμε, αν πρέπει να σιωπήσουμε στις περιπτώσεις αυτές, η σιωπή είναι όντως χρυσός. Αντίθετα, η αργολογία είναι η πύλη. Όταν κανείς λέει πολλά λόγια, ενθυμούμε κάποιον που μας λέει ήταν και αξιωματούχος, δεν είναι τώρα στη Λάρισα, θα έλθω, λέγει, θα έλθω στο μοναστήρι να... Πώς το έχεις πει, Πάτερ Πολύκαρδε? Να φλιαρίσω. Να φλιαρίσω. Δεν είναι τι άλλο παρά η αργολογία. Να φλιαρίσω. Αλλά μέσα στη φλιαρία και τι δεν θα βγει. Λέμε για τον έναν, λέμε για τον άλλον, για τον άλλον. Όχι, αγαπητοί. Μπορεί να πούμε για τους άλλους ανθρώπους, όχι με την έννοια της φλιαρίας, αλλά πάλι με σοβαρό τρόπο. Μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς να κατηγορήσουμε. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν αν προσέχει κανείς. Άλλο θέμα, ότι είπαμε, η γλώσσα είναι σαν το χέρι, γλιστρά. Κάτι θα σου φύγει. Κάτι θα σου φύγει. Εν τέτοια περιπτώσει μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς να αμαρτήσουμε.